Welcome to Athens, the city of Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Παιδί μου, είναι μια μέρα γεμάτη χαρά. Σκοτώσω το Βυζινοπόλι. Δεν έχει καταλάβει τι πήρε πρέφα. Πήρε δεξιά το μπαλκόνι και τον άντρα τη. Σκοτώθω. Σκοτώθω γουνιάδο το. Αχ, δεν ξέρει. Προχωράω και απολαμβάνω κάθε λεπτό. Και εσύ ενημερώστε την κάποιο παιδιά. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα μα. Η δε πόλη εξάλλου. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το καλάζι, περνάν από τα μαλλιά μας, από τα παράθυρά μας, από τις πόρτες, από τα αυτιά μας. Και θυμάμαι τα πρόσωπα εδώ και δεκαετίες που δίναν στις συνεντεύξεις αυτές όταν πηγαίναν οι κάμερες και τρέχανε να μάθουν τι ακριβώς έγινε τότε, τα πρώτα χρόνια που ξεκινούσαν, ας πούμε, αυτά τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που έχουν ενταθεί τώρα. Θυμάμαι. Και τέτοια. Από αυτήν την φάση περάσαμε τώρα στην 22η δολοφονία ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και άκουγα έναν τύπο να περιγράφει και έλεγε: εγώ περπάταγα ως προσοδρομίου και άκουσα κάτι πυροβολισμούς πίσω μου. Εδώ είδα ένα αυτοκίνητο, έτσι περνάει κάπως γρήγορα και αυτό έτσι χάθηκε. Δεν έχει αγωνία, δεν έχει suspense, δεν είναι ένας κόσμος που τα περιμένει όλα. Είναι η νέα κανονικότητα, είναι μια τρελή πραγματικότητα στην οποία όλοι οι άνθρωποι καλούμαστε να παίξουμε ρόλους. Ο πιο διαδεδομένος ρόλος είναι αυτός που αναγνωρίζει το Μητσοτάκη ως Μεσσία και που ο Μεσσίας συναντάει τυχαία στο δρόμο ανθρώπους οι οποίοι τυχαία του λένε αυτά τα οποία θα ήθελε να ακούσει ο Μεσσίας. Σε αυτή την κανονικότητα τώρα προσπαθούν, χωρίς πολιτικό μασάζ, με ήπιους τόνους τέλος πάντων, να πείσουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι αφού δεν θα υπάρχει γονέας Α και γονέας Β στο ομόφυλο ζευγάρι, αλλά θα συνεχίσουν να λένε τα παιδιά μαμά και μπαμπά, άρα μπορούν να το δεχτούν το νομοσχέδιο, κάτι τροποποιήσεις, κάτι διαφοροποιήσεις, κάτι μυστήρια πράγματα. Και το βλέπω το τραγουδάκι, αν υπήρχε επιθεώρηση. Τη μαμά τη λένε Μίτσο, τον μπαμπά το λένε Κίτσο, τη γιαγιά τη λένε Νίνα, τον παππού μου Ασημίνα, ο προπάπους μου η Λόλα και η προγιαγιά η Βιόλα. Μνήστε τι μου κύριε και θαυμαστά τα έργα σας. Και ένα μόνο σας έργα σαν επιστέγασμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και αυτή την ιστορική, τη μοναδική κολοτούμπα στην ιστορία. Διατρέχει κόμματα, ιδεολογίες, απόψεις. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί με πατέρα από τη Μακρόνιστο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μεταξύ μας. Σκεφτείτε ότι από τηλεπόλης έχει γίνει δεύτερο στη τάξη μετά το Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να το δεις, δεν είναι λίγο. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Και όχι μόνο αυτό. Καλεί και τον Ανδρουλάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, να πάρει θέση ώστε να αποσύρει αυτός ένα ομοφοβικό σχόλιο ενός βουλευτή. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Δεν μπορώ. Πάμε ξανά. Πάμε, πάμε, πάμε. Πουλάκια δεν ακούμε πλέον στην Αθήνα. 22 εκτελέσεις σε 7 χρόνια. Σε 7 χρόνια 22 εκτελέσεις και ούτε ένας δολοφόνος δεν ευρέθηκε και ούτε μία υπόθεση δεν εξηγιάστηκε. Γιατί φαίνεται ότι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς που ξεκαθαρίζονται υπάρχει ένα σκοτεινό παρασκήνιο που εμπλέκει ασφαλώς και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Τι θα πει ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ποιων λογαριασμών, πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι λογαριασμοί, ποιοι πέραν προμήθεια από αυτούς τους λογαριασμούς, ποιοι είναι οι διευκολυντές, πώς τους ξέρει από πριν η αστυνομία και οι δημοσιογράφοι. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν η αστυνομία έχει εγκυρότατες πληροφορίες ότι κάποιος άνθρωπος της νύχτας έχει προγραμματιστεί για εκτέλεση, δεν λέω να τον προστατεύσει όπως τον Φουρτιώτη με 2 αστυνομικά αυτοκίνητα και 12 αστυνομικούς μέρα νύχτα, αλλά αφού δεν το συλλαμβάνει σαν παράνομο, που σημαίνει ότι είναι αθώος, έτσι δεν είναι? Άμα δεν το συλλαμβάνει σαν παράνομο και τον ξέρεις, είναι αθώος. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν πρέπει να τύχει της προστασίας του αστυνομικού κράτους δικαίου αυτής της χώρας. Δηλαδή ξεκαθαρίστε. Τι είναι η γραμμή σας στην αστυνομία? Δηλαδή, ξεκαθαρίστε τους λογαριασμούς σας και μην μας ανακατεύετε. Γιατί Δεκέμβριο του 2023
ο δημοσιογράφος κύριος Πίνος, νομίζω, ναι, γράφει ότι από τις παρακολουθήσεις που έκανε η ΕΥΠ, άκουσε συνομιλίες. Πρέπει να ξέρετε ότι στις φυλακές από πάνω υπάρχει μια ομπρέλα ηλεκτρονική και καταγράφει όλες τις συνομιλίες που κάνουν αυτοί που δεν έχουν κινητά τα τηλέφωνα. Αλλά τέλος πάντων καταγράφονται τα πάντα. Λοιπόν, άρα μπορεί και εγκάθετα να δίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει καταγράφονται. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι καταγράψαν ότι μία απόπειρα σε βάρος του προσώπου αυτού στο παρελθόν είχε αποβεί άκαρπη για τεχνικούς λόγους. Αυτός ο Ζαμπούνης είχαν προσπαθήσει να το σκοτώσουν και μπλόκαρε το καλάζικο. Φαίνεται τώρα όμως πως ο νέος σχεδιασμός δεν επιδέχεται τα λάθη του παρελθόντος. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, το συμβόλαιο αυτό θεωρείται από τα πιο ακριβά που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα, αφού στην κοινή λογική το θέμα δεν αγγίζεται εξαιτίας της δυναμικής που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που του δίνει κυριαρχία σε πανελλήνιο επίπεδο στον κόσμο της νύχτας, το Ζαμπούνι που φάγανε. Και πώς ξέρω και ξέρουμε εμείς ότι δεν πρόκειται να τους βρουν, όταν πάντα οι ειδήσεις λένε ότι ξέρετε οι εκτελεστές ήρθαν απ' έξω και όχι οπουδήποτε απ' έξω, από βαλκανικές χώρες. Δεν θα έρθουν οι Αυστριακοί να σκοτώσουν, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Νορβηγοί, οι Ολλανδοί, οι Ιταλοί, όχι. Όχι, never, no. Κροάτες, Σλοβάκοι, Αλβανοί, ποινικοί, τέτοιοι. Αυτή είναι η απ' έξω. Μια Αθήνα, μια Ελλάδα που μόνο ουρανός έχει μείνει ο ίδιος. Μια γυναίκα που πήδηξε από τον μπαλκόνι του δευτέρου ρόφου και ευτυχώς έπεσε στη βεράντα του πρώτου ρόφου και σώθηκε από τον τριαντάρη σύζυγό της που ετοιμαζόταν για μια ακόμα γυναικοκτονία. Που έχει γίνει έτσι. Ο Σαμαράς πλακώνεται με τον Κυριάκο, αλλά δεν χαρίζει τον Πελοποννήσιος. Ο Άδωνης πάντα δίπλα στον Κυριακό, αλλά με σεβασμό και στον άνθρωπο που έκανε το λάθος και τον έμπασε στη Νέα Δημοκρατία, έφτασε ο Άδωνης να αποδέχεται νομοσχέδια της κεντροαριστεράς και κεντροαριστερός. Εγώ θα τον γιορτάζω τον Άδωνη επίσημα της μεταμορφώσεως. Τελείωσε. Θα τρελαθούμε, αγάπη μου, όπως έλεγε και η πλούσια, θα τρελαθούμε, μα πάρω μια ανάσα έτσι, και θα έρθω τώρα στην πλούσια. Ετοιμάζομαι, κάτι να. Φοβάμαι. Ναι, αγάπη μου, ωραία. Είμαι έτοιμος, πάμε. Φοβάμαι ότι είμαι γκάντε μου. 8 φορές πήγα να βάλω βενζίνη μόνη μου και 8 φορές σκοτώσα το βενζινοπόλεμο μπροστά μου. Δράμα. Μου αφήσα το τεπόζιτο μέχρι τη μέση. Να τρέχω να συμπληρώσω, αγάπη μου. Ας τον να τελειώσω τον άνθρωπο. Το γέμισμα το αμαξί μου τουλάχιστον. Και ύστερα πυροβόλα τον. Είναι τρομερό, αγάπη μου. Με συγχωρείς. Έχουν αυτοί τα ξεκαθαρίσματα των λογαριασμών. Τα ξέρουν αυτά τα βενζινάδικα που είναι αυτοί που ξεκαθαρίζουν, πώς θα το πούμε, οι ξεκαθαριστές. Και πραγματικά τώρα που θα δω τον Κυριάκο θα το πω. Κυριάκο μου, βάλε ένα σήμα στα βενζινάδικα αυτά, να ξέρω εγώ σαν πλούσια, σαν οπαδός σου, σαν ψηφοφόρος σου, ότι μπορεί να πάρω βενζίνη και να με αφήσει στη μέση ο βενζινοπόλης. Και δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνει το σήμα ο απλός κόσμος, ο λαοτζίκος. Όχι βέβαια, πως κάνουν οι γυναίκες το κινδυνεύουν. Έτσι, εσύ βάλε μου ένα τέτοιο. Ότι η βενζίνη μπορεί και να κοπεί στη μέση. Και να σας πω κάτι άλλο που πραγματικά με έχει συγκλονίσει. Ότι και αυτοί που σκοτώνουν είναι κύριοι, είναι gentlemen. Μου λέει ένας από αυτούς, κυρία μου, κοιτάξτε να δείτε, δεν σας ξέρω, δεν μας σκοτώσετε τίποτα εσείς. Θα σκοτώσουμε τον κύριο δίπλα σας, αν σας έρθουν μερικές πιτσιλές στο ρούχο σας, συγγνώμη, το έχουμε το ρούχο σας ήδη σε φωτογραφία, θα σας το φέρουμε το ίδιο απ' έξω από το σπίτι σας, έτσι και πιτσιλθεί. Να έχει ο δολοφόνος, αγάπη μου, την ευαισθησία και το τάκτ. Θα γίνει όταν αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ, μόνο ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει αυτούς τους ανθρώπους σε κυρίους να αλλάζουν το φουστάνι σου αν έχει πιτσιληθεί. Ελληνικά μιλάγανε, αλλά μου είπανε, εσείς δεν μας ακούσατε. Και μου είπε και το άλλο ότι εμείς ξέραμε το σπίτι σου, που το ξέρουν. Εντάξει, αγάπη μου, έχει ανέβει πάρα πολύ. Η Ελλάδα μας με τον Κυριάκο έχουμε όλους τους λαούς υπηρέτες μας. Πες μου λοιπόν, έχουμε τους Άραβες που έχουν πάρει τη Μύκονο και την έχουν όλη δική τους. Έχουμε τους Σαουδάραβες που αγοράζουν τα νησιά μας. Έχουμε τους Καταριανούς
που αγοράζουν τις εταιρείες μας. Έχουμε τους Ισραηλινούς, τους Βουγάλους που αγοράζουν τα νησιά μας, τα σπίτια μας. Έχουμε τους Πακιστανούς να φροντίζουν τις ελιές μας, τις Φιλιππινέζες να φροντίζουν τα παιδιά μας. Έχουμε Ρώσους και Σλοβάκους και όλους αυτούς τους δεύτερους Βαλκάνιους να έρθουν και να ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς μας. Και τις Φιλιππινέζες να μαζεύουν τα αίματα από κάτω. Πες μου, σε παρακαλώ, κοίτα με στα μάτια και πες μου. Υπάρχει τέτοια χώρα στον κόσμο? Είμαι τόσο περήφανη, αληθινά περήφανη. Είμαι συγκλονισμένη κάθε μέρα, δηλαδή ήθελα να βάλω μια ξανθιά περούκα σε καυτή και να λέω πόσο θετική, πόσο positive, πόσο χαρά αισθάνομαι κάθε μέρα να βγαίνω και να λέω είμαι ευτυχισμένη. Είναι τόσο όμορφα σήμερα, είναι τόσο ωραία να ζω στην Ελλάδα του Κυριάκου. Ναι. Γιούρι. Νέα κανονικότητα λοιπόν. Ο Άδωνης υπέρ του γάμου των ομοφύλων, κεντροαριστερός, και ξαφνικά ο Πυρακάκης, ο πρώτος σε ψήφους στην Ελλάδα, βρίσκεται αντιμέτωπος με τους φοιτητές. Και όχι βρίσκεται αντιμέτωπος με τους φοιτητές. Φαίνεται σαν να είναι ο ίδιος τα ματ που μπαίνουν ή θα μπουν απέναντι στους φοιτητές. Το φοιτητικό κίνημα αφυπνίζεται. Το επόμενο podcast έχουμε περισσότερα να πούμε. Πάμε τώρα να δούμε αυτόν που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τώρα που γράφεται αυτό το podcast. Το σχέδιο της κυβέρνησης ούτε πέρασε, ούτε της βγήκε, ούτε και πρόκειται να περάσει. Σήμερα, απέναντι στα δίκαια αιτήματά μας, απέναντι στο αυτονόητο, το να σπουδάζουμε δωρεάν, το να μην περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα, το να έχουν τα πτυχία μας αξία, απαντάνε με αυτούς εδώ τους τύπους. Απαντάνε με αστυνομικές δυνάμεις μέσα στις σχολές μας. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο που θέλουν να φτιάξουν όλοι μαζί. Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο τα κέρδη θα είναι το παν και θα έχουν και την κατάλληλη περιφρούρηση από αυτούς εδώ τους τύπους πίσω μας. Εμείς το λέμε, τον αγώνα δεν πρόκειται να το σταματήσουμε. Η τρομοκρατία... Την Πέμπτη έχουν την μεγάλη συγκέντρωση οι φοιτητές. Τέλος, για να αρχίσουμε να λέμε κάποια φορά αυτά που απασχολούν όλους μας, που ψηφίζονται για όλους μας, και βλέποντας ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα βρίσκεται στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά των ετερόφιλων ζευγαριών, οι πολλές συμμορίες των μικρών παιδιών, οι βιασμοί από τους έχοντες λεφτά, κατάγγελε μια μάνα τη 15χρονη κόρη της που την έβλεπε να ζει μια πλούσια ζωή και βρέθηκε ένα ολόκληρο κύκλωμα, η 12χρονη παίζει την κόλαση στον κολονό και πόσες άλλες που και πόσοι άλλοι υπάρχουν. Ο 50χρονος που σκότωσε τον 30χρονο κουνιάδο του γιατί βίαζε επί 9χρονη την κόρη του και έβαζε το γιο του δίπλα στο διπλανό δωμάτιο να μιλάει. Μια συχαμερή κοινωνία χρειάζεται μια αλλαγή εκβάρτρων. Που δεν ξέρω αν αυτή η κυβέρνηση που λειτουργεί σωστά ίσως σαν επιχείρηση, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου καλά στο επίπεδο διαμόρφωσης μιας κοινωνίας σωστής, είναι μια φημωμένη δημοκρατία με φημωμένους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει ένα σαθρό εκφυλισμένο σύστημα. Από άκουσα άκουνε, ξέρω μόνο την ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά τι μπορεί να κάνει και αυτή. Πριν φτάσουμε στα ομόφυλα ζευγάρια, θα έπρεπε νομίζω να φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο για τα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους, να τους εξασφαλίζουμε με ποιον τρόπο θα προστατεύονται και θα ζουν αυτά τα παιδιά σε περίπτωση εκτροχιασμού των ετερόφιλων γονέων τους, των ομόφυλων γονέων τους, όλων των γονέων τους, και επιπλέον, επειδή υπάρχει το θέμα της άνεξη θρησκείας και είναι σεβαστή η θρησκεία του κάθε ανθρώπου, θα πρέπει η Εκκλησία να μάθει να σέβεται τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και όχι μόνο του εκκλησιάσματός της. Σε αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε να σχεδιαστεί ο σεβασμός της ζωής κάθε παιδιού, που θα προκύπτει από το γεγονός ότι δεν θα μπορούν τα οποιαδήποτε ζευγάρια να επιλέγουν τα παιδιά λες και είναι προϊόντα σούπερ μάρκετ, δύο αγόρια με μπλε μάτια, δύο κορίτσια με πράσινα μάτια. Ταχύ επίλυση και ασφαλή προσβασιμότητα των παιδιών σε οποιαδήποτε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας αντιλαμβάνονται είτε για τους εαυτούς τους, είτε για τη μητέρα τους, είτε... Δεν χρειάζεται το παιδί 9 χρόνια να το βιάζουν για να αποκαλυφθεί τυχαία μια ιστορία. Πρέπει τα παιδιά να μπορούν να μιλάνε. Πρέπει να υπάρχουν φορείς στα σχολεία. Οι παιδοψυχολόγοι, οι ψυχίατροι πρέπει να είναι μέρος του κάθε σχολείου. Σε κάθε σχολείο πρέπει να υπάρχουν γιατροί, άνθρωποι που να μπορεί το παιδί να εμπιστευτεί και να μιλήσει. Οι παιδοψυχολόγοι λοιπόν πρέπει να αναλάβουν ρόλο.
χιλιάδες παιδιά ζουν με αλκοολικούς γονείς, με ναρκωμανείς, με βίους γονείς και πολλά επίσης ζουν με γονείς κρυπτόμενους κάτω από το αξίωμά τους, που κάνουν διάφορα, τα αντιλαμβάνονται και τα κρύβουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται σε όλους τους κύκλους, τους επιφανείς και όλα αυτά τα σήματα και τα αυτά και οι δόξες και αυτό και τα μπράβο και αυτό και τα χειροκροτήματα και οι μεγάλοι σταυροί, ξέρουμε πολύ καλά τι κρύβουν. Ένα τέτοιο νομοθέτημα που θα εξασφάλιζε τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων ανθρώπων, τη συνεχή προσβασιμότητά τους φορείς αυτούς της απόλυτης εμπιστοσύνης, θα είχε να κάνει όλους αυτούς τους βουλευτάδες που τρέμουν σήμερα να μην χάσουν τους ψηφοφόρους τους και τρέχουν να κρυφτούν, δίθεν πίσω από τα χαζά πιστεύω τους. Ζούμε σε ένα απόλυτο ψέμα. Ζούμε στη νέα αντικανονικότητα. Και ο λόγος είναι, πρώτον, δεν ξέρουμε τις ειδήσεις ολόκληρες. Παραδείγματος χάρη, για τον COVID ξέρουμε ότι ο βαθμός θνησιμότητας είναι αυτός. Όταν όμως η θνησιμότητα, η θνητότητα μειώνεται κατά 50-80 φορές λόγω αλλαγής του παρανομαστή, αυτό πρέπει να το δούμε εδώ, παρακαλώ. And, the sample was, 3300, θέλω να το καταλάβετε. Who came to be tested. We estimated that based on what we saw, θέλω να το προσέξετε. Between 2.5% and 4.2% of the population of the county has antibodies, which is an indication that they have been infected with the virus a while ago. Θέλω να το καταλάβετε. If you compare the numbers that we estimate to have been infected, which vary from 48,000 to 81,000. Πρέπει να ξέρετε ότι το TikTok κατέβασε από αυτά τα οποία είπα αυτό που είχα διαβάσει σαν είδηση στις εφημερίδες όλες, ότι πετάξαν τα εμβόλια κάθε χώρα 4 δισεκατομμύρια. Μην τα ψέμε. Γενικά έχει μια ευαισθησία πάνω στο θέμα αυτό. Αν λοιπόν ξέρουμε τα ακριβή στοιχεία, τότε ξέρουμε ακριβώς την πληροφορία. Παρουσιάζεται, ας πούμε, ότι ο Μπακογιάννης θα διδάξει στο Χάρβαρντ. Λες, αμάν, τι γίνεται. Λες, στεναχωρήθηκε ανυψιός του, έκανε ο δώρο ο θείος. Πήρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ, βάλτε τον και στο Χάρβαρντ λίγο να φύγει λίγο από τα στεναχώρια εδώ την Αθήνα. Και ξαφνικά ακούς στην έδρα του Κέννεντι, στο Χάρβαρντ, ο Μπακογιάννης θα διδάξει. Τι θα διδάξει, μου. Το μόνο που μπορεί να διδάξει είναι το τέρμα σιμουριά. Τι μπορεί να διδάξει. Δηλαδή, τι. Δεν. Αν δεν ακούσεις την είδηση ακριβώς, τι μπορείς να καταλάβεις. Αν όμως ξέρεις ότι οι πρεσβείες, ας πούμε η ελληνική πρεσβεία, παίρνει τηλέφωνο εκεί και λέει προτείνουμε εμείς, και συνηθίζεται οι πρεσβείες να προτείνουν αυτόν για να μπορέσει να διδάξει αυτό, και υπάρχει και ένα ίδρυμα ελληνικό που πληρώνει για να πάει εκεί ο Μπακογιάννης, οπότε γίνονται τα τηλέφωνα έτσι, να αποκατασταθεί η φήμη του πληγέντος Μπακογιάννη, που είναι καλό παιδί κατά τα άλλα, αλλά δεν είναι, για να διδάξει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή του Χάρβαρντ. Δηλαδή, κάνει το Χάρβαρντ με ένα χ παραπάνω. Χάρβαρντ. Δηλαδή, Χάρβαρντ. Δηλαδή, μην το κάνουμε το Χάρβαρντ. Χάρβαρντ. Δηλαδή, μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως. Εντάξει, ας ξεφτυλίσουμε τα δικά μας, λοιπόν. Την ίδια περίοδο, λοιπόν, και παίρνει την αρμοδιότητα από το Δούκα και κανονίζει για να μην μπορεί να γίνει έλεγχο οικονομικό στα πεπραγμένα του Μπακογιάννη και τον βάζει καθηγητή στο Χάρβαρντ. Δεν, όλα αυτά, βέβαια, δούνε και λαβήν. Δούνε και λαβήν, τα οποία προστατεύονται όμως από το επίσημο κράτος. Δεν είπα, εδώ οι λογαριασμοί τακτοποιούνται μεταξύ τους. Δεν έχει ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όπου έρχονται απ' έξω εκτελεστές. Λοιπόν, δείτε τώρα. Πόσα εκατομμύρια καλά κάνει, έχει δώσει το κράτος στην τηλεόραση για να κάνει τις σειρές. Και δεν το λέω για να πω τα νούμερα, στο θέμα το διάβαζα, αλλά για να πω αυτό που θα πω στο τέλος. Σμύρνη μου αγαπημένη, 1,5 εκατομμύριο. Αγαπώ την Ελλάδα, 201.000. Κομμάτα Κεδράκη, 685.000 ευρώ. Σωσμός, 2.200.000 ευρώ. Σέρες, 384.000 ευρώ. Ελληνική Σαλάτα, 3.300.000 ευρώ. Άσε μας αμαμά, 560.000 ευρώ. Μαέστρο, 927.000 ευρώ. Μην αρχίσει τη μουρμούρα, ένατη σεζόν, 757.000 ευρώ. Μέρη, δεύτερος κύκλος, 467.000 ευρώ. Και άλλα πολλά. Είναι πάρα πολύ καλό ότι το κράτος δίνει, επιχορηγεί σειρές. Είναι πάρα πολύ καλό και για τους ηθοποιούς και για όλους. Βεβαίως, καλύτερα θα ήταν να κάνει καινούργιες σειρές, όχι παλιές σειρές, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Δεν έχει λογική να τροφοδοτεί παλιές ένατος κύκλους, 15ο κύκλο κλπ. Αυτά τα κανάλια, όταν τροφοδοτούνται με αυτά τα χρήματα, δεν προκαθορίζονται οι επιλογές τους. Η προσβασιμότητα στο ΕΚΟΜΕ δεν υποδεικνύει, δεν καταδεικνύει το τι θα προβληθεί. Και ανάποδα, δεν είναι στην ουσία ένας αφανής και έντιμος συνεταίρος όλων των καναλιών το κράτος. Μπορεί όποιον θέλει να έχει και όποιον δεν θέλει να μην τον έχει και να απαιτεί να μην τον έχει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα αθόρυβα Καλάσνικοφ. Αυτά που εξοντώνουν τους εχθρούς χωρίς να τους βλέπει κανείς. Χωρίς να τους ακούει κανείς, χωρίς να βλέπετε καμία σφαίρα. Εσείς όμως ελπίζω να βλέπετε. Και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω να βλέπω τέτοιες στιγμές που να με νοιάζει μόνο να υπάρχει δότης που να πει αυτή τη φράση που είπε ο μπαμπάς της. Επειδή είναι παιδί μου. Τη σιγουριά μέσα μου ότι όλα θα ήταν μια χαρά. Ιδιότι ήμουν στα καλύτερα χέρια. Είναι ο μπαμπάς μου και μπόρεσε να κάνει μια τέτοια πράξη. Τα λόγια είναι περιττά. Δεν μπορείς να πεις κάτι σε αυτή την περίπτωση. Μόνο το ότι... να του δείχνεις την αγάπη σου και την αγνωμοσύνη σου καθημερινά. Εγώ δεν είχα κανένα φόβο και πριν το χειρουργείο. Για το λόγο... Το λόγο... Ότι έκανα αυτό που έκανα για το παιδί μου. Είμαστε ευλογημένοι. Ακριβώς. Που έγινε όλο αυτό. Εγώ έτσι το έχω πάρει. Είστε ευλογημένοι. Και αφήστε εμάς τους ανευλόγητους να ζήσουμε σε αυτήν την Αθήνα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε μεταμόσχευση. Γιούρι! Γιούρι! Γεια σας! Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν σφαίρες και σφαίρες που δεν ακούγονται. Τεντώστε μάτια, ψυχές και ακούστε τις άειχες σφαίρες του συστήματος.